Αριστοτρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021. Χαίρετε. Χαίρετε, τι κάνουμε. Είμαστε καλά, εσείς, φθινοπόριασα στην Κύπρο. Μπορώ να πω ότι δεν φθινοπόριασα, είναι λίγο σαν καλοκαίρι γερμανικό. Λοιπόν, για σήμερα έχουμε το θέμα πανδημικό σύνδρομο και ποια τα συμπτώματα του πανδημικού συνδρόμου μας έχετε ζητήσει. Η Αριστονίκη έχει αναφερθεί στο λεγόμενο πανδημικό σύνδρομο σε προηγούμενες Αριστοτρίτες και ζητάει ο κόσμος να μάθει ποια είναι τα συμπτώματα ότι μπορεί, που να υποδεικνύουν ότι μπορεί να υποφέρουμε από το πανδημικό σύνδρομο. Διανύουμε την τρίτη χρονιά που μας, την ακαδημαϊκή χρονιά που μας βρίσκει η πανδημία και αυτή η ιστορία έτσι παρατράβηξε γιατί ακριβώς άλλοι λένε ότι είμαστε στην αρχή του τέλους, άλλοι λένε ότι είμαστε στη μέση του τέλους, άλλοι λένε ότι τελειώνει όλο αυτό, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια τι ακριβώς σημαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει και πότε ακριβώς θα τελειώσει όλο αυτό. Οπότε αυτόν δυσχεραίνει, γιατί στην ανθρώπινη ψυχολογία όταν βιώνουμε μια δύσκολη στιγμή και δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα τελειώσει αυτή η δύσκολη στιγμή, στο περίπου δηλαδή, δεν μπορούμε εύκολα να το αντέξουμε. Ανάλογα λοιπόν με την ψυχική αυθεντικότητα του ανθρώπου, ακόμα ανάλογα και με το πώς την έχει διαχειριστεί και την προσαρμοστικότητα του κάθε ενός από εμάς σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή που βιώνουμε, σε αυτές τις πολλές δύσκολες στιγμές, θα φανεί και το τι μας άφησε, το ποιος είναι ο απόϊχος της πανδημίας στη ψυχολογία του κάθε ενός μας. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν λοιπόν ξέρουμε οι άνθρωποι πότε τελειώνει κάτι, νιώθουμε ότι εντάξει, οδεύουμε προς το τέλος, μπορούμε να το ελέγχουμε, μπορούμε να κάνουμε μέχρι τότε αυτά, αυτά και αυτά και αυτά και θα τελειώσει. Όταν όμως δεν ξέρουμε πότε τελειώνει κάτι, πολλές φορές αρχίζουμε να νιώθουμε μια δυσφορία, να νιώθουμε ότι οι αντοχές μας έπαψαν να υπάρχουν, και αρχίζουν οι ψυχολογικές δυσλειτουργικότητες. Πώς τον καθένα μας, δεν είναι ότι η πανδημία προκαλεί, αλλά η πανδημία ως αφορμή είναι σαν να ξύνει τις πληγές που υπάρχουν μέσα μας, είναι σαν να τις σκουντά για να βγουν στην επιφάνεια. Είναι δηλαδή μια δύσκολη συγκυρία ζωής, που κάνει ό,τι υπάρχει, είτε στον DNA μας, είτε στην ιδιοσυγκρασία μας, είτε γενικότερα ανάλογα με τα θέματα που έχει ο καθένας μας, να βγουν στην επιφάνεια. Και βλέπουμε πολλοί κόσμο ο οποίος δεν είναι καλά. Δηλαδή έχουν αυξηθεί φοβίες, έχουν αυξηθεί ψυχαναγκασμοί, έχουν αυξηθεί κατάθλιψη, τέλος πάντων ό,τι είναι κάτω από το φάσμα των αγχώδων διαταραχών είναι έτσι αρκετά διαδεδομένων πια με πολλά υψηλά ποσοστά που αγγίζουν και το 38% και 40%. Δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για τη μέτρηση, γιατί ακόμα διανύουμε την περίοδο. Ωστόσο, οι έρευνες που υπάρχουν δείχνουν αρκετά υψηλά ποσοστά και στους ενήλικες και στα παιδιά και ιδιαίτερα στους εφήβους. Και εκεί είναι που διαφωνώ και ως προς τις αλλαγές που δέχεται και ο τομέας της εκπαίδευσης αυτήν την περίοδο και έχω κάνει και ειδικά βίντεο γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι είναι πολλές οι αλλαγές σε μια πολλά δύσκολη ψυχολογική περίοδο για τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες και οι πολλές αλλαγές ποτέ δεν είναι ωφέλιμες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με δύσκολες περιόδους. Οπότε αυτό είναι που μας δημιουργεί συνέπειες ψυχολογικές και το ονόμασα πανδημικό, ψυχολογικό πανδημικό σύνδρομο. Και το βλέπουμε και σε άλλες ιστορικές περιόδους της ανθρωπότητας, ότι μετά από πολέμους, μετά από λοιμούς, μετά από ασθένειες οι οποίες ήταν πανδημίες,
μετά από δύσκολες καταστάσεις, σειράξεις, προσφυγιά και διάφορα άλλα θέματα, φυσικές καταστροφές. Ο κόσμος βίωνε και βιώνει μέχρι σήμερα δύσκολες ψυχολογικές καταστάσεις, μέχρι ότου επανέρθει σε ισορροπία. Οπότε μια από αυτές είναι και αυτή που διανύουμε, μαζί με ό,τι παρεπόμενο φέρει, γιατί εκτός από την ψυχολογική δυσφορία, δυστυχώς δεν έρχεται πάντα μόνη της, υπάρχουν και αλλαγές, δηλαδή μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, μπορεί να υπάρχει αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης, υπάρχουν μέτρα προφύλαξης που είναι αναγκαία φυσικά για τη μη μετάδοση της νόσου, υπάρχουν διάφορες αλλαγές, οι οποίες ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το πόσο τον πλήττουν, σίγουρα τον ανησυχούν και ψυχολογικά τον δυσκολεύουν. Ποια είναι τα συμπτώματα, Αριστονίκη μου? Λοιπόν, μπορεί να αισθανόμαστε έτσι μια έντονη θλίψη, μελαγχολία, η οποία μπορεί να φτάσει και στα όρια της κατάθλιψης. Μπορεί να αισθανόμαστε μια κούραση, έναν εσωτερικό κενό, που πάρα πολλοί κόσμος μου το λέει, σαν να μην είναι κάτι, σαν να μην περιμένεις κάτι ενδιαφέρον να γίνει στη ζωή σου, σαν να θεωρείς ότι, ρε παιδί μου, τι έχω να περιμένω να παίρνω κουράγιο, ας πούμε, για παρακάτω. Τι όμορφο θα μου συμβεί το επόμενο διάστημα για να έχω, ας το πούμε, όρεξη για ζωή κτλ. Άλλοι άνθρωποι αναφέρουν έντονες φοβίες, έντονους ψυχαναγκασμούς, ελέγχους για να δουν ότι γύρω από τη μόλι στην καθαριότητα του να μην νοσήσουν. Άλλοι άνθρωποι δεν θέλουν να βγαίνουν γιατί φοβόνται να μην αρρωστήσουν. Άλλοι άνθρωποι είναι πολύ θυμωμένοι, έχουν έναν έντονο θυμό και μάλιστα αυτό διαρριγνύει και την κοινωνική ειρήνη. Πρόσφατα που παρακολουθούσα μια ομιλία μιας Γερμανίδας συναδέρφου, κοινωνικής ψυχολόγου, έλεγε ότι αυτήν την περίοδο διαταράσσεται η κοινωνική ειρήνη. Γιατί υπάρχουν στρατόπεδα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδα. Και όλο αυτό δεν βοηθά. Δεν βοηθάει αυτή η διχόνοια, δεν βοηθάει αυτή η αίσθηση του διαφέρω, το ότι δεν είμαστε όλοι μια γροθιά απέναντι σε έναν κοινό εχθρό, αλλά είμαστε σε διάφορες κατηγορίες. Και αυτό διαταράσσει την κοινωνική ειρήνη και φυσικά φέρει θυμόν και φέρει αντίδραση, η οποία δεν μας βοηθά επίσης, γιατί έχουμε πολλά μέτωπα ήδη να αντιμετωπίσουμε και σίγουρα η διατάραξη της ειρήνης δεν είναι κάτι που είναι προς όφελος της κοινωνίας. Οπότε ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τα στοιχεία του χαρακτήρα του, τα σταθερά στοιχεία του χαρακτήρα του, αλλά και την ανθεκτικότητα που έχει, αντιδρά σε μια δύσκολη του φάση. Αυτοί που έχουν τάση για να φοβούνται, φοβούνται. Αυτοί που έχουν τάση για να θυμώνουν, θυμώνουν. Αυτοί που έχουν τάση για κατάθλιψη, μπορεί να εμφανιστεί η κατάθλιψη, η απόσυρση. Αυτοί που έχουν βιώσει απώλειες έναν παραπάνω, μπορεί να επιτάθει αυτή η αίσθηση της θλίψης, που μπορεί να φτάσει και στα όρια της κλινικής κατάθλιψης. Όλοι λοιπόν που έχουμε στην παρακαταθήκη μας την βιολογική, την DNA-ική διάφορα θέματα, αυτά είναι σαν να προκαλούνται να βγουν στην επιφάνεια. Και εμείς καλούμαστε να πάρουμε τον εαυτό μας από το χέρι, να τον πάρουμε στην πόρτα ενός ψυχολόγου, να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει προτού γίνει αυτό ένα κλινικό σύμπτωμα, προτού γίνει μια κλινική πάθηση, μια ψυχοπαθολογία, για να διασώσουμε το πολύτιμο ψυχολογικό μας κόσμο, που είναι φυσικά κάτι το οποίο είναι τόσο πολύτιμο που δεν πρέπει να το διαφυλάττουμε ως όριο οφθαλμού, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους που ζούμε. Οπότε είναι στο χέρι μας να το πράξουμε. Όση είναι αδυναμία και να αισθανόμαστε, ας κάνουμε μία πράξη φιλική προς τον εαυτό μας και ας το βοηθήσουμε να τα καταφέρει, δίνοντας του υποστήριξη από έναν ή από μία, τέλος πάντων,
ψυχολόγων της επιλογής μας που φαίνεται ότι του έχουμε εμπιστοσύνη. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, για να μην λέμε πάντα ότι ναι, θα πάθουμε αυτό, θα πάθουμε εκείνο. Μπορούμε να μην το πάθουμε. Μπορεί δηλαδή να μας αυτό, η εκδήλωση του συμπτώματος, η ένδειξη ότι δεν είμαστε καλά, να μας παρακινήσει θετικά να πάμε να αναζητήσουμε βοήθεια, προτού το πάθουμε. Γιατί αν το κάνουμε προτού το πάθουμε, σίγουρα θα έχει πολύ καλύτερη έκβαση από το να περιμένουμε να το πάθουμε και μετά. Ο όρος πανδημικός σύνδρομων είναι όρος που χρησιμοποιείται χωρίς να είναι καταγεγραμμένο κάπου προς το παρόν. Είναι όρος... Ναι, είναι όρος, ας το πούμε, της λαϊκής, εκλαϊκευμένη, ας το πούμε, εξήγηση της κατάστασης, και μιλάμε για σύνδρομο γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διάφορα, μπορούν να έχουν διάφορα συμπτώματα. Οπότε, ως τον κάθε άνθρωπο να χτυπάει διαφορετικά την πόρτα του η πανδημία. Δεν βιώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο την πανδημία. Είναι η πανδημία από μόνη της ο λόγος για τον οποίο εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα? Το έχεις πει και προηγουμένως. Ξέρω ότι επαναλαμβάνω, ότι με την ερώτηση μου σε καλώ να επαναλάβεις κάποια πράγματα. Είναι από μόνη της η πανδημία ο λόγος ή υπάρχουν υποθάλπωντες λόγοι που υπήρχαν από πριν? Δηλαδή είναι καλή δικαιολογία να πεις, ρε παιδί μου, συμπεριφέρομαι όπως συμπεριφέρομαι, αλλά είναι το η πανδημία, είναι το πανδημικό σύνδρομο, δεν φταίω? Όχι, είναι υποθάλπωντες λόγοι που υπάρχουν και βγαίνουν στο προσκήνιο όταν ζοριζόμαστε, όταν δυσφορούμε, όταν κάτι αλλάζει και δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει και δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να ζούμε, μας προκαλεί να βγουν στην επιφάνεια οι δυσκολίες. Γι' αυτό και στις δύσκολες φάσεις βγαίνουν ο κακός μας εαυτός, αλλά και ό,τι υπάρχει από πίσω, ό,τι δυσκολία μπορεί να υπάρχει από πίσω. Οπότε η πανδημία είναι τρίκ, δηλαδή τρικάρει, εξωθεί το όποιον, την όποια δυσκολία και θέμα έχουμε, να βγει στην επιφάνεια. Δεν το προκαλεί η ίδια. Ενδεχομένως, αν είχαμε απώλεια μέσα στην πανδημία, η νόσηση είναι ενδεχομένως, και ήταν δύσκολη αυτή η νόσηση, να μας έβγαλε, ας πούμε, μια αντίδραση ψυχολογική, όπως να φοβόμαστε ή γενικότερα μια κατάσταση η οποία μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Ωστόσο, πάντα, οποιαδήποτε φάση ζωής διανύουμε και είναι δύσκολη, αυτή η φάση ζωής είναι σαν να γαργαλάει το όποιο θέμα υπάρχει να βγει στην επιφάνεια. Δηλαδή, δεν είναι μια κοινωνική τραυματική κατάσταση που όλη η κοινωνία τη βιώνει, δεν είναι ατομικό. Απλά ο κάθε άνθρωπος τη βιώνει με διαφορετικό τρόπο, γιατί δεν χτύπησε η πανδημία όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους χτύπησαν πολύ περισσότερο από κάποιους άλλους. Κάποιοι έχασαν τις δουλειές τους, κάποιοι έχασαν ανθρώπους τους, κάποιοι νόσησαν βαριά και δυσκολεύτηκαν, κάποιοι άλλαξαν χώραν, κάποιοι έμειναν μόνοι τους και αναγκάστηκαν να αναλογιστούν και να κάνουν έτσι μία περιδιάβαση στη ζωή τους και να καταλάβουν πράγματα. Κάποιοι κατάλαβαν ότι δεν έχουν πραγματικούς ανθρώπους στη ζωή τους. Δηλαδή, σε κάποιους η πανδημία τους χτύπησε πολύ δύσκολα. Σε κάποιους όχι τόσο. Γι' αυτό και λέμε ότι όταν λέμε τη λέξη σύνδρομο, εννοούμε ότι υπάρχουν διάχυτα συμπτώματα, τα οποία δεν είναι κοινά σε όλους. Είναι διάφορα. Και γι' αυτό το ονομάζω σύνδρομο. Αυτά θα μελετηθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί για να γίνει μια μελέτη, για να διεξαχθούν αποτελέσματα, για να είναι ασφαλή τα συμπεράσματα, για να είναι αξιόπιστη και έγκυρη, χρειάζεται χρόνος. Και ακόμα διανύουμε την πανδημία. Μπορούμε να ξέρουμε τι θα επιφέρει και για πόσον καιρό αυτή η πανδημία, αφού τελειώσει. Δηλαδή είμαστε μέσα μεσούσεις της πανδημίας αυτή τη στιγμή, δεν την έχουμε ξεπεράσει, οπότε καμία έρευνα δεν είναι ασφαλής. Είναι κάποιες ενδείξεις που αναφέρουμε. Και φαίνεται ότι αυτή την περίοδο μπαίνουμε και σε μια άλλη φάση, στην οποία υπάρχουν αυξήσεις τιμών, θα γίνουν πιο δύσκολα και οικονομικά τα πράγματα. Οπότε φαίνεται ότι και οι συνέπειες οι κοινωνικές και οι οικονομικές θα διαρκέσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Άρα χρειάζεται να αυξήσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Την ψυχική Κάποιοι μας ανθεκτικότητα, γι' αυτό. Φυσικά, και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, γιατί πιο σημαντικό για μένα είναι να είμαστε καλά και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Να κάνουμε δηλαδή έναν κατάλογο με τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε, να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε περισσότερο όσοι δυσκολευόμαστε ακόμα και οικονομικά και να πάρουμε αποφάσεις με βάση αυτό που είναι πρώτος σε προτεραιότητα. Και για μένα πρώτος σε προτεραιότητα θα πρέπει να είναι για όλον τον κόσμο η σωματική και η ψυχική του υγεία. Πρώτα η υγεία του σώματος και στην ίδια κατηγορία η υγεία της ψυχής μας. Γιατί το ένα αλλήλο επηρεάζει το άλλο. Δηλαδή, αν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, θα επηρεάσουμε το σώμα μας, θα επηρεαστεί το νοσοποιητικό μας σύστημα, θα είμαστε πιο ευάλωτοι σε να νοσήσουμε. Αν νοσήσουμε, θα έχουμε και θέματα ψυχολογικά. Οπότε αυτά πάνε χεράκι-χεράκι. Άρα το πρώτιστο για μένα, το πιο αναγκαίο, είναι να είμαστε καλά ψυχολογικά και σωματικά. Άρα ανάλογα με αυτό θα πρέπει ο καθένας όταν δει ότι υπάρχουν θέματα και δεν αντέχει και θυμώνει και δυσφορεί και δυσκολεύεται να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν δομές και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αν δεν, οικονομικά δεν μπορεί, να αναζητήσει βοήθεια σε δωρεάν δομές και όσοι δεν μπορούν να αναζητήσουν εκεί, να κάνουν τον προϋπολογισμό τους σωστά και να πούν για μένα σημασία να έχει να είμαστε όλοι καλά μετά από όλο αυτό και να μπορέσουμε να αντέξουμε. Και όσο πάει αυτό το διάστημα, συνήθως γίνονται κάποιες προσαρμογές, κάποιες δυσκολίες και περνάει κάποιο χρονικό διάστημα και ας το πούμε ότι προσομοιώνεται και αφομοιώνεται κοινωνικά τη όποια δυσκολία έρχεται. Ζούμε σε ελεύθερη αγορά, ζούμε σε καπιταλιστικές χώρες, σε νεοφιλελεύθερες χώρες, οπότε αφήνουμε την αγορά να δείξει πού θα πάει το πράγμα. Και πάντα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν καλύτερες τιμές, άνθρωποι που παίρνουν πιο υψηλές τιμές και εκεί επιλέγει ο κόσμος τι θα επιλέξει και τι όχι. Τώρα αναφέρομαι στην ακρίβεια η οποία έχει ξεκινήσει να μας προετοιμάζουν ότι θα υπάρχει κύμα ακρίβειας σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά σε όλες τις χώρες έχει ξεκινήσει αυτό το κίνημα προετοιμασίας του κόσμου ότι προσέξτε έρχεται ανατίμηση τιμών σε βασικά προϊόντα. Λοιπόν, αυτά. Για μένα, λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε την υγεία μας και όποιες πηγές μας προκαλούν φόβους και μας εξωθούν προς το να κάνουμε κινήσεις οι οποίες δεν είναι προς όφελός μας, να τις περιορίσουμε. Μάλιστα. Εσύ είσαι αισιόδοξη για το πώς θα εξελιχθούμε? Να σου πω κάτι, εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι αισιόδοξη, δεν λέω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω, λες και είμαι ο Βούδας και είμαι πάντα σε κατάσταση πολύ καλή. Υπάρχουν φορές που είμαι λιγότερο αισιόδοξη, υπάρχουν φορές που είμαι περισσότερο αισιόδοξη, αλλά προσπαθώ να ζω στο εδώ και τώρα και να λέω ότι εντάξει, πέρασα μια δύσκολη μέρα, αλλά αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα και εδώ είμαι να βάζω το μυαλό μου κάτω, βρίσκω δημιουργικές ιδέες, προσπαθώ να κάνω πράγματα, να το κρατώ απασχολημένο, να μην το αφήνω να περιφέρεται σε αρνητικές σκέψεις, γιατί δεν βοηθάει σε τίποτε αυτό, να αξιοποιώ το χρόνο μου όσο γίνεται πιο δημιουργικά, να κάνω την αυτοκριτική μου, να διαβάζω, να εμβολιάζω το μυαλό μου με γνώση, συνέχεια για να το κρατώ σε εγρήγορση και να κρατώ την κριτική μου σκέψη έτοιμη και πανέτοιμη με πανοπλία απέναντι σε οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να έρθει. Και εδώ είμαστε. Έχουν περάσει και άλλοι άνθρωποι δύσκολα στο παρελθόν. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν ήταν δυσκολότερα εκείνα από αυτά που διανύουμε εμείς, αν είναι δυσκολότερα αυτά που διανύουμε εμείς από εκείνους. Αλλά εντάξει. Ό,τι και να είναι, η ζωή συνεχίζεται. Και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ότι κάνει κύκλους και συνεχίζεται. Γυρνάει, πάει κάτω, πάει πάνω.
Και μη τι άλλο, εγώ έχω ζήσει την κρίση στο πετσί της και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επέλεξα να έρθω στην Κύπρο τη στιγμή που ήρθε η κρίση, ήταν στη, η κρίση στην Ελλάδα, μετά ήρθε στην Κύπρο. Οπότε τα έχω ζήσει αυτά και λέω και εγώ μερικές φορές ο βρεγμένος στη βροχή δεν πρέπει να τη φοβάται. Και αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχει διαρκέσει η πανδημία πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζαμε και επιβιώσαμε. Ναι. Δηλαδή, ας δώσουμε και κάποια εμπίστοση στον εαυτό μας ότι, κοίταξε, όπως είπες, είναι η τρίτη ακαδημαϊκή χρονιά που έχει σχέση με την πανδημία. Και παρόλα αυτά, καταφέραμε και επιβιώσαμε. Άρα, θα τα καταφέρουμε και στην πορεία. Ναι, βάζουμε προτεραιότητες και λέμε πιο σημαντικό είναι να είμαστε όλοι εδώ. Να είμαστε όλοι εδώ σωματικά και ψυχικά, να μην μας φύγει κανένας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε όλοι εδώ, να προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε το σώμα μας και την ψυχή μας. Άρα η προτεραιότητά μας εδώ, την τη στιγμή, είναι το να βάλουμε ένα σπίδα προστασίας στο σώμα μας και την ψυχή μας. Και αν το κάνουμε αυτό ως προτεραιότητα, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα από το να μην το κάνουμε. Μάλιστα. Ας το πάρουμε έτσι, να μην είμαστε αναβόλητοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κινητοποίηση και για μια ακόμη όμορφη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Φιλάκια πολλά.